θα έλεγα, από προσπάθεια μέχρι αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον αγροτικό χώρο ως το βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για την ανάπτυξη που είναι αυτό το ζητούμενο. Κάνουν πολλά οι αγρότες όμως με τις τελευταίες αλλαγές και τα μνημόνια, κύριε Υπουργέ, έτσι? Οπωσδήποτε υπάρχουν επώδυνες επιπτώσεις από τη Συμφωνία για τους Αγρότες, αλλά έχουμε μελετήσει την κατάσταση και πιστεύουμε ότι τον Οκτώβρη, στη σχετική συζήτηση που θα γίνει με τα ισοδύναμα, τα αντισταθμιστικά που ήδη έχουμε έτοιμα, θα απολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τις επιπτώσεις. Τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον καινούριο, καινούριος παλιός Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πίσω, θα πλακωθούν εδώ. Πόσες φορές έχουμε φάει εκεί στο προεδρικό απ' έξω, ώρες ατέλειωτες και σπροξίδι. Τι έχουμε καλύψει, 20 χρόνια καλύπταμε κυβερνήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, να θυμίσουμε εδώ ότι 10:30 θα γίνει η ορκομοσία. Ναι, σε 10 λεπτά, 5-10 λεπτά. Για πέστε, κύριε Μεγαλομίστακα. Άρα εσείς λέτε κατά περίπτωση, έτσι? Εννοείται, αυτό πρέπει να κάνεις. Ναι. Αυτό είναι και το σωστό. Δεν γίνεται άκρητα να δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Όχι, στην πρώτη ψηφοφορία. Καθίστε να ακούσουμε. Καθίστε λίγο. Ότι να βάλει ανάπτυξη. Ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Ναι. Παιδιά, τώρα και γίνεται ένα κομφούζιο, α πούμε. Δικαιολογημένα περιμένει. Εντάξει, τον ακούσαμε τον κύριο. Να, ο κύριο Κατρούγκαλο. Έφερε όλους τους γιατρούς πίσω. Μα ακούστε, είναι μια μεταρρύθμιση που έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια και τώρα είναι ακόμα πιο αναγκαία για να μπορέσουμε να σώσουμε για και το ασφαλιστικό σύστημα και τους συνταξιούχους. Υπάρχει θέμα με τη συντάξη όμως, θα υπάρξει βέβαια. Έχουμε θέμα ήδη πριν από τα μνημόνια. Δεν ήταν δίκαιο το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια μεταρρύθμιση εθνική, όχι επειδή μας το ζητούν απ' έξω, αλλά επειδή το έχει ανάγκη η χώρα μας. Και ακριβώς για αυτόν τον σκοπό έχουμε την Επιτροπή αυτή των Ειδικών. Θα καταθέσει σενάρια και μετά θα γίνει μια ευρύτατη συζήτηση. Τι διαφορετικό έχει αυτή η κυβέρνηση? Ακούστε, να ορκιστούμε πρώτα, θα τα δείτε όλα αυτά. Τι διαφορά έχει αυτή η κυβέρνηση? Πάρε εδώ. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει. Όπα. Κυρία Τζάκρη. Άμα δεν βάζει ο Γιώργος, δεν βάζει τίποτα. Ναι. Η κυρία Τζάκρη πρέπει να είναι αυτή από ό,τι βλέπουμε. Κυρία Τζάκρη, καλημέρα σας. Δύσκολος τομέας αυτός που αναλαμβάνετε, με απαιτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ποια θα είναι η βασική προτεραιότητα, κυρία Τζάκρη, που θα βάλετε? Νομίζω αυτό, το να δώσουμε ένα τέλος στην αποβιομηχάνηση που υπάρχει στη χώρα μας. Αυτό είναι. Και ειδικά και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί όπου είναι το πρόβλημα, νομίζω. Και σε ολόκληρη τη χώρα, θα έλεγα. Δεν είναι μόνο η Βόρεια Ελλάδα, σε ολόκληρη τη χώρα. Έχει κάνει εντύπωση, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια. Τι νόημα έχει το Υπουργείο Βιομηχανίας? Δεν υπάρχει βιομηχανία.